Μία αλλιώτικη από τα συνηθισμένα διαδρομή που δεν επιχειρούν πολλοί μας ξεσηκώνει. Άλλοτε στην άσφαλτο και άλλοτε σε κομματόδρομο ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε σε γκρεμούς, ατελείωτους βράχους, ανεμογεννήτριες, θάλασσα παντού. Μοναχικά χωριά, συγκλονιστικά μονοπάτια, φαράγγια και δρακόσπιτα, και ψηλά ή όχι, το βουνό στο οποίο συνευρέθηκαν για πρώτη φορά ο Δίας με την Ήρα. Εδώ ερωτεύτηκαν και έδιναν τα πρώτα κρυφά ραντεβού τους. Από εκεί και το όνομα, από το αρχαίο ρήμα «οχεύω», που σημαίνει «συνευρίσκομαι». Άλλη το ένιγμα και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μυστήρια της αρχαιολογίας είναι τα δρακόσπιτα της Εύβοιας, κατοικίες ανθρώπων ή θεών, καταφύγια λατόμων ή ταφικά μνημεία. Ναοί ή καλύβες βοσκών. Ποια αλήθεια είναι η χρήση των δρακόσπιτων? Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη καταλήξει ούτε ποιοι τα έφτιαξαν, ούτε σε τι εξυπηρετούσαν. Πάντως με τους τεράστιους ογκόληθους και την περίτεχνη συναρμολόγησή τους χωρίς συνδετικό υλικό, δεν είναι να απορεί κανείς που η λαϊκή συνείδηση τα απέδωσε στους δράκους. Η πλήρης έλλειψη γραπτών στοιχείων απλώς διαιωνίζει το μυστήριο, εξάπτοντας τη φαντασία. Και μερικά πράγματα καλύτερα να μένουν έτσι. Εδώ που φτάσαμε, θέλουμε να πάμε μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Στο άγριο ακροτήριο που λεγόταν Ξυλοφάγος από τα πολλά ναυάγια, στο Κάβο Ντόρο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να περάσουμε από τα χωριά του Καφιρέα. Εκεί, μέχρι και τις αρχές του 80, δεν υπήρχε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Η κυρία Γεωργία και η κυρία Κούλα συνεννοήθηκαν. Έτσι κάνουν στην Αττιά. Χρησιμοποιούν μια σφυριχτή γλώσσα που μόνο εκείνοι καταλαβαίνουν. Οι σφυριές δεν είναι ούτε παιχνίδι ούτε συνθηματικά. Είναι μια γλώσσα πραγματική, ολοκληρωμένη, που έχει αλφάβητο, συλλαβές, ακόμη και τονισμό. Είναι μοναδική στην Ελλάδα και σπάνια παγκοσμίως. Εντοπίστηκε σε ένα χωριό της Τουρκίας, σε ένα των Κανάριων νήσων και σε ένα στην Οροσειρά το Άκλαντα. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων να επικοινωνούν, όπως ακούμε μόλις τώρα, από μεγάλη απόσταση από τις πλαγιές των βουνών.